Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για το χριστουγεννιάτικο κονσέρτο της Πολυφωνικής Χοροδίας της Πάτρας. Είναι μια δύσκολη πραγματικά εργασία αυτή, η προετοιμασία εννοώ του χριστουγεννιάτικου κονσέρτου, που φέτος θα γίνει 2 μέρες για να μπορέσουμε να καλύψουμε όσο δυνατόν γίνεται περισσότερο τις ανάγκες της τοπικής και όχι μόνον κοινωνίας. Λέω το όχι μόνον διότι υπάρχουν πολλοί συμπολίτες οι οποίοι έρχονται από διάφορα μέρη της Ελλάδος για να παρακολουθήσουν την μεγάλη αυτή γιορτή. Όλοι οι δρόμοι δηλαδή οδηγούν στο συνεδριακό κέντρο και το Σάββατο και την Κυριακή. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι δοκιμές για τη μεγάλη και καθιερωμένη συναυλία, η οποία φέτος μάλιστα θα πραγματοποιηθεί 2 ημέρες, 17 και 18 Δεκεμβρίου, στο συνεδριακό και πολιτιστικό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Με στόχο να παρακολουθήσουν τις συναυλίες το δυνατόν περισσότεροι φίλοι της μουσικής. Θα έχουμε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα να παρουσιάσουμε στον κόσμο και ξεκινάμε με τα τμήματα του οργανισμού, με την προπαιδική χοροδία. Η προπαιδική χοροδία, η οποία για πρώτη φορά θα μετάσχει στο χριστουγεννιάτικο κονσέρτο, η παιδική χοροδία, η μεικτή χοροδία, η νεανική χοροδία, το γενικό φωνητικό σχήμα, η μέλεια, η φιλαρμονική, το βιμπράτο. Όλος σχεδόν ο οργανισμός θα είναι στο κονσέρτο, αλλά δεν θα πρέπει να παραλείψω και τη συμμετοχή των εξαιρετικών και διαπρεπών σολίστ, οι οποίοι θα συμβάλλουν με την παρουσία τους και με την ερμηνεία τους στην χριστουγεννιάτικη αυτή γιορτή. Μιλώ για την μέτσο σοπράνο Ειρήνη Καράγιαννη, για τον βαρύτονο Χάρη Ανδριανό, για την σοπράνο Ήρα Ζέρβα, την πιανίστα Έφη Καβαδία Ζέρβα, τον τρομπετίστα Γιάννη Καραμπέτσο, τον συμπολίτη λογοτέχνη Κώστα Λογαρά και βεβαίως με όλους τους εξαιρετικούς και καταξιωμένους συνεργάτες μας που για την οικονομία του χρόνου δεν είναι δυνατόν να αναφερθούν, όμως θεωρώ πως οι 350 ερμηνευτές, οι οποίοι θα παρουσιάσουν όλη αυτή την μουσική μέθεξη στο συνεδριακό κέντρο, θα είναι εκείνοι οι οποίοι ουσιαστικά θα μεταφέρουν το μήνυμα της αγάπης και της χαράς αυτής της ημέρας. 350 ερμηνευτές θα λάβουν μέρος στο χριστουγεννιάτικο κονσέρτο, που όπως είναι γνωστό αποτελεί την κυριότερη και μεγαλύτερη συναυλία των εορταστικών ημερών στην πόλη μας και είναι μία από τις σημαντικότερες παραγωγές σε όλη την Ελλάδα, αφού η φήμη του προπολού έχει ξεπεράσει τα όρια της Πάτρας. Ένα χριστουγεννιάτικο κονσέρτο μουσικής, ήχου και πολιτισμού. Όπως το λέτε ακριβώς, γιατί η μουσική είναι πολιτισμός πέρα και πάνω απ' όλα και με την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσουμε και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης του οργανισμού μας να ευχαριστήσουμε όλους όσοι ήσαν παρόντες σε αυτήν την προσπάθεια. Μιλάω για τους μεγάλους χορηγούς μας, τους απλούς χορηγούς, τους υποστηρικτές, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας όπως εσείς που έρχεστε και υποστηρίζετε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, τα ζαχαροπλαστεία, οι αρτοπίες της πόλης, γιατί ξέρετε πάντα μετά το κονσέρτο ακολουθεί ένας πλούσιος χριστουγεννιάτικος μπουφές. Όλα αυτά τα πράγματα σε συνδυασμό είναι εκείνα τα οποία μεταφέρουν την έγκλη αυτή της χριστουγεννιάτικης γιορτής